ο οποίος έχει δώσει και ένα δείγμα γραφής σε δύσκολες εποχές. Από ό,τι γνωρίζω, αν έχουν γίνει 100 δημόσιες τοποθετήσεις από βουλευτές ή στελέχη του κόμματός μας, το 90% είναι με αποκαλά έως άριστα λόγια για τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι που εσείς βγάλατε το συμπέρασμα ότι το κόμμα δεν θέλει τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θα έλεγα ότι το κλίμα το οποίο εγώ συναντώ εντός κόμματος... Δεν θα άφηνε να γίνεται συζήτηση για άλλα πρόσωπα. Ποιος δεν θα άφηνε να γίνει? Δεν την κάνει το κόμμα τη συζήτηση. Οι δημοσιογράφοι την κάνετε και ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Επειδή θα μου πάτε στο επόμενο ερώτημα, η θέση δική μου είναι απόλυτα ξεκάθαρη εδώ και ένα χρόνο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτή η θέση τεκμηριώνεται όχι μόνο από μια πετυχημένη θετία της τελευταίας πενταετίας, αλλά πιστεύω ότι κανένα άλλο πρόσωπο αυτή τη στιγμή με τα κρίσιμα θέματα σε εξέλιξη, εθνικά και όχι μόνο, δεν υπάρχει πρόσωπο με τη διεθνή προβολή και τη διεθνή παρέμβαση που έχει αυτή τη στιγμή ο Προκόπης Παυλόπουλος. Η εκτίμηση που κάνω εγώ είναι ότι μη σπέβδετε να λέτε ότι δεν θα είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος. Εγώ εκτιμώ, δεν σας το λέω γιατί έχω κάποια ειδική πληροφόρηση, ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά η υποψηφιότητα του Προκόπη Παυλόπουλου είναι ισχυρή. Μάλιστα. Κύριε Παπά, για τον εκλογικό νόμο. Να πω μόνο ότι η τοποθέτηση του κύριου Κακλαμάνη δίνει ανοίγει ένα παράθυρο συνένεσης, πολύ σοβαρό, διότι εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε τοποθετηθεί και θα ήταν ευχής έργων να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας με αυτό το εύρος της συνένεσης. Για τον εκλογικό νόμο. Για τον εκλογικό νόμο είναι στο δικό μας DNA η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο δεν οθεύει τη λαϊκή βούληση. Οι κυβερνήσεις είναι σταθερές και οικοδομούν τη σταθερότητά τους από την πολιτική που εφαρμόζουν. Να σας θυμίσω ότι με ενισχυμένη αναλογική και σχεδόν καθολική στήριξη η κυβέρνηση Παπαδήμου κατέρευσε. 250 βουλευτές είχε. Η δική μας διακυβέρνηση με 153 έβγαλε και την τετραετία και τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να διαμορφώσει και όρους διαφάνειας στο πολιτικό παιχνίδι και συνενέσεις και να μας κάνει και όλους πιο μυαλωμένους. Να μην είμαστε πολύ πολιτικοί. Διότι και στην... Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι είναι μη εφαρμόσιμη. Όχι, είναι απολύτως εφαρμόσιμη. Και μάλιστα εσείς που τη φέρατε δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Εγώ δεν συνεργάζομαι με το πρώτο κόμμα. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε, διότι έχουμε αποκλίσεις προγραμματικές οι οποίες δεν επιτρέπουν συνεργασία. Μπορούμε όμως και εμείς είμαστε αυτοί που θα διαμορφώσουμε τους όρους για μια προοδευτική πορεία της χώρας μέσα από μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι η απλή αναλογική θα παράξει αστάθεια, ομολογεί επί της ουσίας ότι δεν θα είναι στην επόμενη κυβερνητική λύση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπά. Οπότε, κύριε Κακλαμάνη, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με την απλή αναλογική, δεν υπάρχει περίπτωση ο εκλογικός δόμος να πάρει 200 ψήφους. Άρα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, πάμε σε διπλές εκλογές. Γιατί δεν πάμε σε διπλές? Εσείς λέτε σε διπλές, δηλαδή λέτε ότι είστε συνώνυμο μια πολιτική αστάθεια. Το ξέρετε ότι αριθμητικά. Δεν βγαίνει μια πράγμα. Χαρά και αν είχαμε καλά με τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε τώρα, θα είχατε κάνει κυβέρνηση. Δείτε με το κοινό. Μισό λεπτό όμως. Οι εκλογές δεν θα είναι διπλές. Διότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να δώσουμε τη λύση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Δείτε αυτό που συμβαίνει τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίσιμη μέρα σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης των αναδρομικών των συνταξιούχων. Λίγο για πρωτού μια εικόνες, λίγο πρωτού ξεκινήσει η συνεδρίαση, η κρίσιμη συνεδρίαση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Παπά. Καλημέρα σας. Μας βγάλατε για κάποιες ειδήσεις. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, παιδιά. Έχει γίνει θέμα συζήτησης. Τώρα, έπρεπε να βγάλουμε χρόνο. Ναι, ναι. Έχει γίνει φασαρία στη Μυτιλίνη. Γιατί? Πάμε στο Γιάννη τον Συνάνη να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σας από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα. Την ώρα αυτή που μιλάμε, λοιπόν, τη Λέσβο επισκέπτεται ο κύριος Γιάννης Μαλιωτάκης. Προκειμένου όχι να κάτσει να συζητήσει κάτι για το μεταναστευτικό που καίει και συζητιέται όλες αυτές τις ημέρες στα κυβερνητικά κλιμάκια, αλλά να παραστεί στην κοπή της Βασιλόπιτας, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγγνώμη για τα Σαρδάμ. Λοιπόν, όμως, από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί αυτή η εκδήλωση σε φιάσκο. Γιατί? Γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης κάλεσε τον κύριο Πλακιωτάκη να έρθει στη σύσκεψη που την ίδια ώρα που θα κόβεται η πίτα θα γίνει εδώ στην Περιφέρεια Αιγαίου για το μεταναστευτικό, για να ανακοινώσουν τις
κινητοποίησεις που θα γίνουν άμεσα στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, από όλους τους δημάρχους των νησιών για το μεταναστευτικό, ο κύριος Πλαγιωτάκης αρνήθηκε και βεβαίως ζήτησε ο κύριος Περιφερειακής επιπλέον να μην παραστεί κανένας φορέας, ούτε οι δήμαρχοι, στην κοπή της πίτας. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μόνο οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και της Θεσσαλονίκης. Θέλω να στέλνουν το μήνυμά τους τώρα, Γιάννη, με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι το θέμα που καίει το νησί, ωστόσο. Προτού κλείσουμε, έχεις κάνει μια αποκάλυψη πριν από λίγο καιρό και έχεις νέα αποκάλυψη και πάλι. Έχεις ένα έγγραφο στην διάθεσή σου που, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το έγγραφο αποτυπώνεται και φαίνεται ότι όντως οι δομές θα λειτουργούν παράλληλα με τις νέες κλειστές δομές για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Στην εκπομπή τη δικιά σας είχα κάνει την αποκάλυψη αυτή, ότι υπάρχει έγγραφο του κυρίου Χρυσοχοίδη προς την κυρία Μιγιάτοβιτς, η οποία επιστολή έλεγε ότι θα λειτουργούν παράλληλα οι δομές που θα γίνουν οι νέες με τις ήδη υπάρχουσες. Αυτό λοιπόν λέχθηκε και χθες. Θα γίνει επέκταση, έτσι υπόθηκε. Το είχε διαψεύσει ο κύριος Χρυσοχοίδης, Γιάννη, αυτό. Εντάξει. Τι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικά. Όχι, θέλω να πω ότι έχει σημασία. Έχεις ένα νέο έγγραφο που δείχνει τι, λοιπόν. Μας είχαν διαψεύσει, αν θυμάσαι τώρα, και στο νούμερο που σας έλεγα για τους μετανάστες που βρίσκονται στη Λέσβο. Yeah. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι είναι παραπάνω από 25.000. Yeah. Η κυβέρνηση επισήμως έλεγε ότι είναι 19-18, κάπου εκεί. Προχτές λοιπόν ο κύριος Μουτζούρης δήλωσε από επίσημα ότι το ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι στην Λέσβο, στη δομή του ΚΙΤ και του ΚΑΡΑΤΕΠΕ βρίσκονται 27.000. Εγώ λοιπόν τώρα σας λέω ότι είναι περισσότεροι, πλησιάζουν τους 35. Με αυτό κλείνουμε. Ραντεβού, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Για περισσότερα από το νησί, ξέρεις ότι είμαστε εκεί. Να πω την νικήτρια του διαγωνισμού μας, η κυρία Νικολέτα Κωστοπούλου. Για την νικήτρια. Για την επιταγή της Greco Strom. 3.000 ευρώ. Ωραία. Για τον Body Topia, το στρώμα που εσείς θα επιλέξετε, κυρία Κωστοπούλου. Ωραία. Είστε νικήτρια της εβδομάδας και εμείς να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλούς ύπνους. Και εμείς θα κλείσουμε έτσι. Εδώ. Εμείς θα κλείσουμε έτσι. Μ' αρέσει. Γιατί, θέλω και τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ναι. Να είναι έτσι πλούσιος, σαν ναι. Το αυτί σου ψάχνεις. Ναι, εδώ ναι. Είναι, να, από εκεί. Ναι. Όχι, περιμένω εδώ. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Καλημέρα, χεράκι. Έλα, βγάλε, δεν μ' αρέσουν τα κόκκινα γένια. Εγώ μ' αρέσει να είμαι η Μέγκαν. Κούκλα. Είναι κούκλα. Άντε, καλημέρα. Άντε. Για. Φύγαμε. Αμέσως μετά, ευτυχείτε. Open, το ανοιχτό κανάλι. Η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων άλλαξε. Τα τηλεοπτικά προγράμματα θα κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες και θα φέρουν νέα οπτικά σύμβολα. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας συναρτώνται πλέον.